Αρκετοί πύραυλοι έπληξαν την πόλη Λιβύη της Δυτικής Ουκρανίας στις 26 Μαρτίου, τραυματίζοντας 5 άτομα και περιπόλυσαν μια εγκατάσταση αποθήκευση πετρελαίου σε μια πόλη που χρησιμεύει ω ασφαλές καταφύγιο για εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους Ουκρανούς. Οι πύραυλοι έπληξαν την ίδια μέρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη γειτονική Πολωνία με μια ομιλία στην οποία εξέφρασε την ισχυρή υποστήριξη για την Ουκρανία και κατήγγειλε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ταυτόχρονα δεν υπήρξαν νέε σοβαρέ αποφάσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ειδικά αυτά που αναμενόταν στο Κίεβο. Η προμήθεια βαρέων όπλων στον Ουκρανικό στρατό, καθώ και το εμπάρκο πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά τη Ρωσία που θα αντιστερούσε τη μερίδα του Λέοντο από τα έσοδα του προπολογισμού. Η έκκληση του Τζο Μπάιντεν το Σάββατο στην Πολωνία για την απομάκρυνση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν από την εξουσία ανησυχεί του ειδικού τη εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ που φοβούνται ότι θα μπορούσε να κλιμακώσει τι εντάσει. Ο Ρίτσαρντ Χα, πρόεδρο του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, έγραψε στα μέσα κοινωνική δικτύωση ότι ανησυχεί ότι ο Μπάιντεν μόλι διεύρυνε του στρατιωτικού στόχου των ΗΠΑ ζητώντα αλλαγή καθεστώτο. Σύμφωνα με τον ειδικό, τα λόγια του Αμερικανού Προέδρου περιέχουν τον κίνδυνο ότι η Μόσχα θα αρνηθεί να συμβιβαστεί, να κλιμακωθεί ή και τα δύο. Ο Χα συνέχισε λέγοντα στο Πολίτικα Έριου ότι ένα ανώτερο αξιωματούχο του Μπάιντεν, ίσω ακόμη και ο Υπουργό Εξωτερικών, Αντώνη θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσω με τον Ρώσο ομόλογο του και να εξηγήσει ότι το σχόλιο του Biden δεν αντικατοπτρίζει την πολιτική των ΗΠΑ. Ακόμη και πριν ο Τζο Μπάιντεν προλάβει να επιβιβαστεί στην προεδρική πτήση του Air Force One για επιστροφή στην Ουάσιγκτον, οι βοηθοί του έσπεσαν να βγουν ότι ο πρόεδρο των ΗΠΑ δεν ζητούσε άμεση αλλαγή κυβέρνηση στη Μόσχα. Σύμφωνα με το Πολίτικα Ριού, οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν έναν τζούριο ύπο στην Κρυμαία, στο DNR και στο LNR. Ο Βασίλη Πισκάρευ. Πρόεδρο τη Επιτροπή τη Κρατική Δούμα για τη Διερεύνηση τη Ξένη Παρέμβαση στι Εσωτερικέ Υποθέσει τη Ρωσία, σχολίασε την έκδοση από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ειδικών αδειών για το καθεστώ κυρώσεων σε μη κυβερνητικέ οργανώσει και μέσα ενημέρωση για εργασία στην επικράτεια του DPR, τη LPR και τη Κρυμαία. Παρά τι κυρώσει, οι ΗΠΑ επέτρεψαν χθε τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωση να πραγματοποιούν οικονομικέ συναλλαγέ στην Κρυμαία τη λάμτα δέλτα δέλτα και το LPR, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα γραφείο ειδήσεων, ανέφερε. Και συνεχίζει. Ειδικότερα με ειδική άδεια, επιτρέπεται η πρόσληψη συγκεκριμένων δημοσιογράφων, μεταφραστών και λοιπού ειδικού προσωπικού. Στι 11 Μαρτίου, οι ΗΠΑ επέτρεψαν στι μη κυβερνητικέ οργανώσει του να συμμετάσχουν στα λεγόμενα ανθρωπιστικά έργα σε αυτέ τι περιοχέ. Μιλάμε για την οικοδόμηση τη ίδια δημοκρατία που βλέπουμε στην Ουκρανία εδώ και πολλά χρόνια, δουλεύοντα με την νεολαία στον τομέα τη κοινωνία, των πολιτών, τη εκπαίδευση και τη οικολογία. Πώ τελειώνει, ξέρουμε πολύ καλά, τον ο Πισκάρεφ. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.